Καθημερινότητά μας. Το καινούργιο που μάθαμε από τη διαρροή των Wikileaks είναι, κυρίες και κύριοι, ότι η CIA έχει τη δυνατότητα και ήδη παρακολουθεί πολίτες σε όλο τον κόσμο μέσω των τηλεοράσεων που έχουν στα σαλόνια ή στις κρεβατοκάμαρές τους. Οι τηλεοράσεις και ειδικά οι τηλεοράσεις νέας τεχνολογίας, οι οποίες μάλιστα δεν έχουν και ισχυρά φίλτρα προστασίας σε αντίθεση με τους υπολογιστές, είναι από ό,τι φαίνεται πάρα πολύ εύκολη πόρτα για να διεισδύσει κάποιος και να ακούει ό,τι γίνεται μέσα σε ένα σπίτι ή σε κάποιο γραφείο. Βόμβα μεγατόνων οι αποκαλύψεις της ιστοσελίδας Wikileaks για την CIA και το πώς η Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών είχε καταφέρει να μετατρέψει όλον τον πλανήτη σε Big Brother. Σύμφωνα με τα χιλιάδες απόρριτα έγγραφα που διέρευσαν, η CIA χρησιμοποιούσε κινητά τηλέφωνα, έξυπνες τηλεοράσεις και υπολογιστές που έχουμε όλοι στο σπίτι μας για να μας παρακολουθεί. Ουσιαστικά όλες οι συσκευές, οι πλατφόρμες, οι εφαρμογές και τα λογισμικά μεγάλων ευρωπαϊκών αλλά και αμερικανικών εταιριών λειτουργούσαν ως μικρόφωνα για να μπορούν οι πράκτορες της CIA να υποκλέψουν συνομιλίες των στόχων τους. WikiLeaks says the documents show the CIA's team of hackers have developed malware to be able to hack into almost any device people use and can remotely control iPhones, iPads, Android devices, taking video from their cameras, listening with their microphones. Κι αν λόγω κινηματογράφου η παρακολούθηση μέσω κινητών τηλεφώνων ή φορητών υπολογιστών είναι κάτι λίγο πολύ γνωστό, ποιος θα φανταζόταν ότι είναι θύμα κατασκοπίας μπροστά στην κλειστή τηλεόραση στο σαλόνι του? They can turn my TV into a spying device. What happens when I turn it off? When you turn it off, it's not actually off. A lot of people remember the little red light. Right. That means there's still a computer in there and it's listening for the remote to call back again to turn on. Otherwise it wouldn't be able to do so. So what the CIA can do is they can latch into that. And even when the TV is off, they can still listen to the microphone that's in the television. They call this fake off. Μετά τις συνταρακτικές αποκαλύψεις της ιστοσελίδας Wikileaks, οι ειδικοί προχωρούν ένα βήμα παραπέρα, υποστηρίζοντας ότι και τα σύγχρονα μοντέλα αυτοκινήτων χακάρονται. According to Wikileaks, the CIA explored the possibility of hacking into the software of modern cars. It can be accessed from outside and perhaps taken control of. And this can let you do a whole lot of things from playing the music to taking control of the car entirely and crashing it if you want to assassinate somebody. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διαρροή δεδομένων της CIA σχετικά με τα υψηλής τεχνολογίας εργαλεία λογισμικού και τις τεχνικές που χρησιμοποιεί για να παραβιάζει τα smartphones, τα computers, αλλά και τις συνδεδεμένες με το ίντερνετ τηλεοράσεις, συσκευές που δισεκατομμύρια πολίτες έχουν αγοράσει και έχουν βάλει στα σπίτια τους. Καλησπέριζω τον κύριο Σωκράτη Κάτσικα, είναι καθηγητής ψηφιακών συστημάτων, για να συζητήσουμε λίγο για αυτό το θέμα. Γεια σας κύριε Κάτσικα. Καλησπέρα κύριε Βαγγελάτη. Και νομίζω το καταλαβαίνετε, παρότι εσείς ως ειδικός είστε πιο εξοικειωμένος με όλα αυτά, ότι το να ακούει ένας πολίτης ότι από την τηλεόραση που μπορεί να έχει στο σπίτι του ή στο χώρο εργασίας του, μπορεί κάποιος να τον παρακολουθεί και να καταγράφει τις συνομιλίες του, τον σοκάρει. Λογικό είναι. Να θυμίσω μόνο, θυμίστε μου, ήταν πριν από 12 χρόνια που είχατε κάνει μια εκπομπή στην οποία πάλι με είχατε καλέσει και είχατε δείξει κινητά τα οποία ήταν κλειστά να υποκλέπτουν συνομιλίες. Είναι έτσι κύριε Κάτσικα. Έτσι, λοιπόν, αν σκεφτεί κανείς λοιπόν πώς έχει προχωρήσει η τεχνολογία σε 12 χρόνια, πρέπει να μας υποκλέπτουν και τη σκέψη μας σήμερα. και σε μερικά ακόμα δεν θα υποκλέπτουν μόνο τις τηλεοράσεις, αλλά οποιαδήποτε συσκευή είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο. Ξέρετε ότι ήδη υπάρχουν εμπορικά διαθέσιμα, όχι στην Ελλάδα ακόμα, αλλά υπάρχουν και ψυγεία τα οποία είναι δυνατόν να συνδεθούν στο διαδίκτυο. Και στην Ελλάδα έχουν άρχισε να κυκλοφορούν. Ωραία, ακόμα καλύτερα. Οδεύουμε λοιπόν προς αυτό το οποίο λέγεται το διαδίκτυο των πραγμάτων. Τώρα, έλεγε κάποιος ότι στις τηλεοράσεις είναι και πιο εύκολο να γίνει αυτό το χακάρισμα και η παρακολούθηση, γιατί σε αντίθεση με τους υπολογιστές που μπορεί κάποιος να έχει φίλτρα προστασίας ή ό,τι άλλο, οι τηλεοράσεις δεν έχουν τόσο ισχυρό ως προς την προστασία λογισμικό, άρα είναι περίπου παιχνιδάκι για κάποιον που ξέρει να χακάρει τηλεόραση. Σωστό είναι αυτό. Δεν θα έλεγα ότι είναι παιχνιδάκι, γιατί εντάξει και δεν είναι τόσο απλό πρώτον και δεύτερον, ξέρετε, εκτός από το να εγκαταστήσει κάποιος ένα λογισμικό σε μια συσκευή, στην τηλεόραση που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή, το ζητούμενο είναι να μην πιαστεί κιόλας. Και αυτό είναι λίγο πιο δύσκολο από το να εγκαταστήσει το λογισμικό, ακόμα και σε συσκευές οι οποίες
δεν είναι σχεδιασμένες για να είναι προστατευμένες, όπως ας πούμε οι έξυπνες τηλεοράσεις. Άρα λοιπόν, μέσω μιας έξυπνης τηλεόρασης και του μικροφόνου που έχει, γιατί οι έξυπνες τηλεοράσεις έχουν μικρόφωνα, γιατί είναι μικρόφωνα για φωνητικές εντολές, για την διαδικασία που μπορούν να κάνουν, γι' αυτό λέγονται και έξυπνες, μπορεί κανείς να ακούει και μπορεί να ακούει από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Θέλω να πω ότι για τα Wikileaks και στη διαρροή τους λέγεται ότι υπήρχαν βάσεις όπου ήταν οι hackers και άκουγαν από όλο τον κόσμο ομιλίες. Αυτό το οποίο φαίνεται ότι συνέβαινε και τεχνικά το ξέραμε ότι θα μπορούσε να συμβεί, είναι ότι ενώ η τηλεόραση ή όποια συσκευή τέλος πάντων εμφανίζεται ότι είναι κλειστή, στην πραγματικότητα δεν είναι, λειτουργεί. Και από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο, φυσικά αυτό το οποίο συλλαμβάνει, ήχο ή εικόνα ή οτιδήποτε, μπορεί να μεταφερθεί μέσω του διαδικτύου προς οποιονδήποτε είναι στην άλλη άκρη και ακούει, για να το πούμε λίγο απλουστευτικά. Φοβερό πραγματικά. Νομίζω ότι δεν θα περάσουν 12 χρόνια μέχρι να ξαναμιλήσουμε, κύριε Κάτσικα. Θα το κάνουμε νωρίτερα, αλλά ειλικρινά δεν μπορώ να φανταστώ ποιο θα είναι το θέμα της συζήτησης τότε. Φοβάμαι πως δεν θα είναι 12 χρόνια. Θα έχουμε τέτοια πράγματα και συνεχώς αυξανόμενα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κάτσικα. Καλό βράδυ. Να είστε καλά, κύριε Βαγγελάτη. Γεια σας. Πάμε τώρα στο Κονγκό.